Να συστήσω κατοχή, είμαι η Άγια Γιορδαλή, είπα από το Περάσαξ και για όσους θα με γνωρίσετε, είμαστε το πρώτο αρχείο, καταγραφής της ΛΟΑΤΚΙ προφορικής ελληνικής ιστορίας. Ασχολούμαστε κυρίως με τη συλλογή και τη διατήρηση και την ανάδειξη της ιστορίας του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος της χώρας. Και σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε συλλογικά, συνολικά, για τον πολιτισμό. Για τον πολιτισμό που προφανώς και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο γνώσης και ενδυνάμωσης, και καθώς η πλήρης και ισότιμη ένταξη και εκπροσώπηση των ΛΟΑΤΚΙ τεχνών και του πολιτισμού στο πολιτιστικό γίγνεσθε της χώρας είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την ευημερία των ΛΟΑΤΚΙ πολιτών, αλλά και για τη λειτουργία μιας εύρωστης δημοκρατικής κοινωνίας που εξυπηρετεί όλους τους πολίτες της. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα έχουν περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν βία, εργασιακές διακρίσεις, ανεργία, συνθήκες ένδυας. Η ομοφοβία και η τρανσφοβία οργιάζουν στην κοινωνία μας και το στίγμα και τα στερεότυπα που συντηρούν αυτή την προκατάληψη αναπαράγονται συχνά σε πολιτιστικά έργα που είτε αγνοούν, είτε δεν δείχνουν ευαισθησία, είτε είναι και ακόμη και εντελώς εχθρικά προς τις ζωές των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων. Το έργο των ΛΟΑΤΚΙ καλλιτεχνών και ερμηνευτών και συγγραφέων έχει ιστορικά και συστηματικά ελαχιστοποιηθεί και υποτιμηθεί. Όταν το έργο μας αναγνωρίζεται και επενείται, αυτό γίνεται είτε με ένα σιωπηρό θαυμασμό που αρνείται να αναγνωρίσει μη ετεροκανονικές ταυτότητες. Απόδειξη βέβαια η αποσιώπηση των σεξουαλικών ή ακόμη και των ταυτοτήτων φύλου μια σειρά καλλιτεχνών καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού σχολείου. Οι ΛΟΑΤΚΙ πολίτες σπάνια βλέπουμε τις ζωές, τους αγώνες και τις ταυτότητές μας να αντανακλώνται στα κυρίαρχα πολιτιστικά έργα, μια απουσία που επιδεινώνει την εσωτερικευμένη τροπή και τον αγώνα για αυτοαποδοχή. Η επαρκής χρηματοδότηση των πολιτιστικών αναγκών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μπορεί να χρησιμεύσει ως μια οδός για την ανθρωπιστική εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τις μοναδικές προκλήσεις και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο για την ελαχιστοποίηση και τελικά την εξάλληψη του στίγματος που αποδίδεται στις ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητες στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Τέλος, ένα ακμάζον ΛΟΑΤΚΙ πολιτιστικό τοπίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια λειτουργική, υποστηρικτική και επαρκώς χρηματοδοτούμενη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που θα βελτιώνει τις υλικές συνθήκες και την ποιότητα ζωής των πιο ευάλωτων ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Στη βάση αυτή, πρότασή μας, και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο, αφενός η εξασφάλιση συμμετοχής της ΛΟΑΤΚΙς κοινότητας στον σχεδιασμό της κεντρικής πολιτικής για τον πολιτισμό, ώστε να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση των θέσεων της κοινότητας και αφετέρου να υπάρξει ουσιαστική μέρημνα για την επιχορήγηση δημιουργίας και ανάδειξης έργων με ΛΟΑΤΚΙ θεματολογία ή έργο ΛΟΑΤΚΙ καλλιτεχνών στις εικαστικές και παραστατικές τέχνες αλλά και τη λογοτεχνία. Σημαντικό σημείο για την ισότιμη εκπροσώπηση των μη ετεροκανονικών ταυτοτήτων στα πολιτιστικά δρόμενα είναι η αναπροσαρμογή του αφηγήματος των μουσείων και των σχολικών βιβλίων. Η παροχή οικονομικών και άλλων κινήτρων δηλαδή στα μουσεία της χώρας με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων που θα στοχεύουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αλλά και στην αναπροσαρμογή του αφηγήματός τους ώστε να μην προάγουν μόνο ετεροκανονικά πρότυπα αλλά να συμπεριλάβουν και τα queer αφηγήματα. Εξίσου σημαντικό βήμα είναι η δυνατότητα άρσης της αποσιώπησης της σεξουαλικής ταυτότητας εικαστικών καλλιτεχνών, ποιητών και συγγραφέων κατά τις σχολικές μαθησιακές διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ανάδειξη θετικών προτύπων για τα νέα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η κατάρριψη στερεοτύπων και στιγματισμού από την κοινωνία. Τέλος, βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη και την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας είναι η δημιουργία αυτοδιοικούμενων και με τη συμμετοχή εννοείται στα διοικητικά του συμβούλια πολυφωνικής εκπροσώπησης της ΛΟΑΤΚΙς κοινότητας, ΛΟΑΤΚΙ κέντρων πολιτισμού και ερευνών, τουλάχιστον στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Κέντρα που θα λειτουργούν ως τόπιο που μια ζωντανή κοινότητα θα μπορεί να συναντιέται για να μάθει, να αναπτυχθεί και να γιορτάσει. Κέντρα που θα παράγουν ζωντανές παραστάσεις, θα φιλοξενούν εκθέσεις, φόρουμ, δραστηριότητες και εκδηλώσεις και θα μπορούν να αποτελούν χώρο συνεδριάσεων ΛΟΑΤΚΙ ομάδων, συλλόγων και οργανώσεων. Οι χώροι αυτοί θα είναι βέβαια προσβάσιμοι, θα προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες και έναν χώρο φιλικό σε άτομα όλων των ηλικιών. Θα διασυνδέουν σε άλλες υπηρεσίες και δομές, θα ενδυναμώνουν και ενημερώνουν τα μέλη της κοινότητας για τα δικαιώματά τους,
και θα εκπαιδεύουν τα μέλη της κοινότητας και το ευρύτερο κοινό σχετικά με τη ΛΟΑΤΚΙ ιστορία και κουλτούρα. Στα πλαίσια της λειτουργίας των κέντρων θα πρέπει να υλοποιηθεί βέβαια πρόγραμμα αναζήτησης, συλλογής και διατήρησης αρχείου της ιστορίας του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος στην Ελλάδα, καθώς και της ΛΟΑΤΚΙ πολιτιστικής κληρονομιάς. Μιλάμε ουσιαστικά για τη δημιουργία κέντρου έρευνας και τεκμηρίωσης, με εκτεταμένες συλλογές πηγών και υλικών τόσο για ερευνητικούς όσο και για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Το σύνολο των έργων βέβαια θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί και να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό ευρετήριο που θα διευκολύνει τόσο τους ερευνητές όσο και το ευρύ αναγνωστικό κοινό. Στα κέντρα προτείνεται βέβαια η λειτουργία online και φυσικής δανειστικής βιβλιοθήκης, ανοιχτή στο ευρύ κοινό, η οποία θα συμπληρώνεται από βιβλιοθήκη πολυμέσων, όπου από κοινού θα ενσωματώνουν και θα διαθέτουν δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της εμφόρειας και διεθνούς ΛΟΑΤΚΙ πνευματικής δημιουργίας. Στο πεδίο των οικαστικών τεχνών, τα κέντρα θα εστιάζουν αφενός στην οικοδόμηση ενός ΛΟΑΤΚΙ αρχείου τεχνών μέσω της συγκέντρωσης, διατήρησης και ανάδειξης έργων τέχνης και υλικού που έχουν σημαντική ιστορική ή πολιτιστική αξία και παρακολουθούν την εμφάνιση, τη διαφοροποίηση και τη συνεχή εξέλιξη του queer, των queer τεχνών και του πολιτισμού στην Ελλάδα, με σκοπό την προβολή στο κοινό και τον εμπλουτισμό της παιδείας και της κουλτούρας των ανθρώπων και την ανάδειξη του πολιτιστικού και ιστορικού κληρονομήματος. Αφετέρου, θα εστιάζουν στην εκπαίδευση και στην έρευνα μέσω παροχής προγραμμάτων και ευκαιριών για έρευνα, μέσω εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εκθέσεων που θα βοηθούν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τη ΛΟΑΤΚΙ ιστορία και κουλτούρα. Τα κέντρα θα παρέχουν ταυτόχρονα στήριξη σε ΛΟΑΤΚΙ νέους καλλιτέχνες και θα εστιάζουν στην ανάδειξη της ΛΟΑΤΚΙ πολιτισμικής συνεισφοράς στο τομέα των οικαστικών τεχνών. Για τις παραστατικές τέχνες, βασική στόχευση των κέντρων θα είναι η ανάδειξη των ΛΟΑΤΚΙ θεατρικών και κινηματογραφικών έργων, η καθιέρωση ετήσιου φεστιβάλ queer παραστατικών τεχνών, η στήριξη και η πρόθεση ΛΟΑΤΚΙ νέων καλλιτεχνών με ταυτόχρονη ανάδειξη της ΛΟΑΤΚΙ πολιτισμικής συνεισφοράς στο τομέα των παραστατικών τεχνών. Και βέβαια, κατά τα πρότυπα που όλοι πολύ καλά ξέρουμε, μπορούμε να συναντήσουμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική, τα κέντρα θα αποτελούν κόμβο για την οργάνωση και την καινοτομία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, καταλήτη για την προοδευτική κοινωνική αλλαγή και πάροχο κρίσιμων υπηρεσιών για την κοινότητα. Βασικός πυρήνας για τη δημιουργία μιας στρατηγικής πολιτικής ατζέντας με δείκτες για την επίτευξη προόδου, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής ανάλυσης, των φόρουμ και των προσπαθειών εφαρμογής που καλύπτουν τα ζητήματα που επηρεάζουν περισσότερο τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Στον τομέα της εκπαίδευσης, οι δράσεις των κέντρων μπορούν να περιλαμβάνουν προγράμματα υποτροφιών για ευάλωτα ΛΟΑΤΚΙ άτομα που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο, συνεργασία με δημόσια ή ακόμη και με ιδιωτικά σχολεία που θα εξασφαλίζουν ασφαλές περιβάλλον για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενισχυτική διδασκαλία, παροχή βοήθειας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα των σχολικών βαθμίδων, ακόμη και ακαδημαϊκές υποτροφίες. Στον τομέα της εργασίας, τα κέντρα θα μπορούν να προωθούν και να υλοποιούν προγράμματα εργασίας που θα αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των νέων ΛΟΑΤΚΙ ατόμων κατά την είσοδο στο εργατικό δυναμικό. Διασύνδεση ΛΟΑΤΚΙ επιχειρήσεων με την κοινότητα, υπηρεσίες συμβουλευτικής και ευρεσούς εργασίας, προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και στέγασης, τα κέντρα θα μπορούν σε συνεργασία με άλλες δομές και οργανώσεις να παρέχουν σε ευάλωτα ΛΟΑΤΚΙ άτομα δυνατότητες όπως προσωρινή στέγαση, ημερήσια γεύματα, υπηρεσίες ένδυσης, εκπαιδευτικά προγράμματα εξέταση και συμβουλευτική για τον HIV, κατάλληλες υπηρεσίες απεξάρτησης και μείωσης βλάβης, προγράμματα απασχόλησης, εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαβίου μάθησης, σε συνεργασίες όπως με φορείς όπως το ΕΑΠ, ας πούμε, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ομάδες τέχνης, μουσικής, συμβουλευτική. Ο κατάλογος είναι τεράστιος. Τα κέντρα τελώς θα αποτελούν εργαλείο ενίσχυσης του ΛΟΑΤΚΙ πολιτιστικού τουρισμού και όχημα για την ανάδειξη της Ελλάδας ως μια διαβαλκανική ΛΟΑΤΚΙ πολιτιστική πρωτεύουσα. Η χρηματοδότησή τους βέβαια μπορεί να στηρίζεται τουλάχιστον σε τέσσερις πυλώνες. Κρατική χρηματοδότηση, ευρωπαϊκά κονδύλια, αυτοχρηματοδότηση και δωρεές. Θεωρούμε ότι είναι εφικτό, είναι ο καιρός να αποκτήσει σημείο αναφοράς η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, η οποία μπορεί να διασυνδέει τη δουλειά όλων αυτών των οργανώσεων με το κοινό και να υπάρξει ένα πρώτο σημείο υποδοχής και αναφοράς.